Αποστόλη! Τι θες? Καλά έκανε ο Θήμιος και είπε πιο αργά το τηλέφωνο, γιατί δεν το προλαβαίνουμε ποτέ. Πρώτον. Μήπως είσαι κουνούμαλο? Εννοείται πως είμαι κουνούμαλο. Τα κουνούμαλα δεν το πετυχαίνουνε. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Και έχω και μία ανακοίνωση να βγάλω. Εσύ έχεις κάνει καριέρα σαν κουνούμαλο? Και αν πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε κόντρα στις παγκόσμιες τάσεις της οικονομίας, εσείς ίσως το κουκουέ το πιστεύετε, εξάλλου έχετε κάνει καριέρα 80 χρόνια. Ναι. Έχεις κάνει, καριερίστας κουνούμαλο που λέμε. Βεβαίως. Και είμαστε κι άλλες κουνούμαλες εδώ πέρα. Τα στυλιτεύει ο Κούλης, τα στυλιτεύει. Βγάλαμε πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Γιατί είμαστε 9 άτομα, αλλά είμαστε από διαφορετικές οικογένειες. Οπότε είπαμε. Α, θα γίνει εκεί. Κατάλαβα. Πιο πριν. Η χαρά του Ιού. Βεβαίως, να πάρουμε τα ναρκωτικά μας πιο πριν και μετά να πάμε στην εκκλησία με τα κόκκινα εσόρουχα που μόλις έχουμε αγοράσει. Όχι, με ανάβει τώρα, μη με ανάβει, να χάρισε. Και θα γίνει πανικός. Πανικός. Μωρή, θα κρυώσεις, δεν έχει χαλιά στην εκκλησία. Φέτος δεν βάλαμε χαλιά. Δεν είχαμε τα 1000 ευρώ που χρειάζονται για να πληρώσουμε τον αποθηκευτή των χαλιών και τον καθαριστή να μας τα φέρει. Δεν πειράζει, δεν κολλάει εκεί πέρα. Ναι, δεν κολλάει, αλλά στο δικό σου κολυμπάει. Μπορεί, μπορεί. Καλά Χριστούγεννα, τα λέμε στις εκκλησίες. Άντε, στις εκκλησιάς στην πόρτα. Στις εκκλησιάς στην πόρτα. Χτύπησε το τηλέφωνο, 2 φορές μάλιστα. 2 άνθρωποι ζήτησαν να κλείσουν θέση για τους 25. Αποστολή. Έλα. Μια κράτηση θέλω να κάνω. Για εκκλησία? Ναι. Βεβαίως. Δεν έχω πρώτη θέση, δεν έχω πρώτη θέση, έχω δεύτερο διάζωμα. Αχ, χαλί μπορούμε να φέρουμε δικό μας. Ναι. Στα φαντασίες πώς θα πήγαινε. Απάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά. Απάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά, απόψε αγκαλιά. Τέλεια. Τι θα περίμενε? Στα πόσα άτομα είναι τα κόλληβα? Στα πόσα άτομα είναι? Ναι, αφού είναι. Πηγαίνετε εσείς ανάλογα με τη συμμετοχή, θα δούμε. Αν είστε τυχεροί, θα φάτε και το κόλληβο, ναι. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αλλιώς θα σας βάλω εξώστη. Δεν βλέπεις καλά, αλλά έχει καλό ήχο. Δεν πειράζει, Αποστόλη μου. Νιώθω μια ευλάβεια. Είστε στην κονσόλα απέναντι. Δεν τρέχει. Θα βρούμε την άκρη. Τέλεια, ευχαριστώ. Θα είσαι κι εσύ. Εγώ δεν θα είμαι. Με του συνταχείου. Εγώ δεν θα είμαι. Ναι, γεια σου Απόστολε. Γεια σου φίλε. Θα ήθελα να πω το εξής. Πείτε το εξής. Δεν είμαι ένας άνθρωπος γραμματιζούμενος όπως είναι οι 300 βολευτές. Βολευτές, δηλαδή από τη βολή. Καλά κατάλαβα το λογοπαίγνιο. Κατάλαβα. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν σκέφτηκε ένας με ένα νόμο και με ένα άρθρο να απαγορέψουν την πώληση των λουκέτων? Έπρεπε να το φανταστώ ότι θα πάμε σε ψαγμένια. Ναι, έχετε δίκιο, δεν είμαι αποτελεσμένος. Έλατε, άρα δεν θα είχαμε λουκέτα έτσι. Όλα εγώ, εσείς δηλαδή. Είδες πως είναι πολύ απλό. Ναι. Απαγορεύουμε τα λουκέτα, οπότε δεν θα... Μα δεν το σκέφτηκε κανείς τώρα και εδώ που μιλάμε, δηλαδή και εγώ με πιάσατε εξαπίνης. Εξαπίνιστηκα δηλαδή που λέμε. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Χάρηκα. Και εγώ. Καλημέρα, ανώμαλε κουμούνι, κουνούμαλε. Ζηλεύεις. Κουνούμαλα. Θα με λες από εδώ και πέρα καριερίστα, κουνούμαλε. Σου είχε αφήσει κουσούρι αυτό, έτσι σου έχει μείνει. Πλέον πρέπει να φτιάξει καινούριο χαρακτήρα, τον κουνούμαλο. Το κουνούμαλο, θα το κάνω. Θα είναι ωραίο, αγόρι. Λοιπόν, εγώ σε θέλω. Θέλω μια... Σαν τρελό, σαν τρελό, πε το. Σε θέλω σαν τρελό. Σαν τρελός έτσι. Ωραίο. Λοιπόν, μου έδωσε μία ιδέα η κόρη μου, η οποία είναι 6 χρονών. Η σοσιαλίστρια. Και... Η κόρη σοσιαλίστρια. Είναι κουνουμαλάκι και αυτό. Μάλλον κουνουμαλάκι θα γίνει. Αχ, το καημένο. Λοιπόν, μου ζήτησε για δώρο των Χριστουγέννων φέτος να πάμε δωράκι στη φίλη της στην Απαλία, η οποία είναι Ρωμά και δεν έχει κανένα παιχνίδι. Με αφορμή αυτό, θέλω να παρακαλέσω εσένα. Μα τι παιδιά υπάρχουν, δεν τους έχετε μάθει το ρατσισμό? Μα δεν το έχω μάθει. Δεν τους έχετε μάθει ότι αν δεν φάει το φαΐ του θα έρθει να το πάρει ο γύφτος? Τώρα τους δίνουμε και δώρα. Φαντάζομαι. Τι διαπαιδαγώγηση είναι αυτή που κάνετε? Στο διάλογο, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θέλω από σένα και από το Θήμιο να οργανώσετε κάτι. Ένα αριθμό λογαριασμού, κάτι. Όποιοι κουνούμαλοι μπορούμε να βάλουμε έστω από 1, από 2, από 5 ευρώ. Για να πάρουμε δωράκια σε παιδάκια τα οποία δεν έχουν παιχνίδια. Και τα βλέπουν συνέχεια στις τηλεοράσεις, στις γαμμένες διαφημίσεις και τα ζηλεύουν. Άκου τι ιδέα μου ήρθε, μάλλον.
Α, σου ήρθε και ιδέα, βρε, άντε γαμίσου. Ο Καλαμούκης λέει, μαλάκα, τώρα για το click away ότι η κυβέρνηση τα πήγε χάλια και πού θα δοκιμάζει ο κόσμος κλπ. Λοιπόν, μαλάκα, έχει δίκιο. Άκου φαϊνή ιδέα στον κομμουνισμό, θα ήταν όλα κόκκινα και ελαστικά. Δηλαδή, θέλει άλλη κολάν. Κόκκινο, ελαστικό, η χοντρή, η αδύνατη. Γιατί ελαστικά, το ελαστικά ταιριάζει τώρα στον καπιταλισμό. Πώς είναι οι σχέσεις εργασίας ελαστικές, έτσι θα είναι. Βρε, μαλάκα, εννοώ ένα μοντέλο, ένα πράγμα όλα, θες βρακί, ένα κόκκινο βρακί σαν τα μύρευα του στρατού. Τα θυμάσαι, ρε, μαλάκα, εσύ πρώτα θυμάσαι και μικρός. Εγώ, παιδί, πιστεύεις ότι έχουν πάει στρατό εμείς, οι κουνούμαλοι? Πάνε οι κουνούμαλοι στρατό. Λοιπόν, δίνω πρώτα στην κυβέρνηση ένα μέγεθος στα πάντα, δονητές, βρακιά, κολάν, πουκάμισα και θα γίνουμε όλοι όπως το κομμουνισμό. Είναι όλα ίδια, ρε φίλε. Ένα λάντα κόκκινο θα λέει. Τι αυτοκίνητο θες, ένα λάντα κόκκινο, τέλος, τίποτα άλλο. Ένα δονητή κόκκινο, μικρό, μεγάλο τέρμα, ένα μέγεθος τι λέει. Αν είναι ο κόκκινος σου μεγάλος, πάλι, χάθηκες. Αν είναι μικρός, σαν το δικό σου, θα κάνει μια χαρά. Πώς σου φαίνεται η ιδέα μου, ρε μαλάκα, η χριστουγεννιάτικη? Πολύ καλή, σαν και σένα. Ρε αρχή δεν με βγάζεις τελευταία, αλλά εγώ θα σε παίρνω γιατί σ' αγαπάω. Καλά Χριστούγεννα, γεια. Έλα, γεια. Έλα ρε Αποστόλη. Ήθελα να σου πω. Τι φοβερή αντίθεση. Μπαχ, μπορείς να μην μου πεις. Δεν έχω καμία όρεξη να σ' ακούσω, πειράζει. Δεν έχεις όρεξη να μ' ακούς, γιατί. Δεν έχω όρεξη να σ' ακούσω, μωρέ. Ό,τι και να πεις, θεωρώ εξορισμό ότι θα είναι μαλακία. Πειράζει που δεν έχω όρεξη να σ' ακούσω. Καλά, μωρέ Αποστόλη. Άσε τα πούστηκα τώρα. Όχι. Απλά μου γυρνάνε τάντερα. Θέλω να ξεράσω. Συγγνώμη, Δεν είναι προσωπικό. Να έχω καθυστέρηση μερικές μέρες. Έχεις άντερα, σύρε. Ναι. Έχω άντερα. Κούφιος είσαι, ρε. Ένας μαλάκας είσαι. Επειδή ξερνάω, συγγνώμη, Λοιπόν, άντε στα τσακίδια.